Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή η κίνηση ρίχνει το τζίρο. Δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν φτάσει 50% θα πέσει και ο τζίρος 50%. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό, κύριε Τσιβελτίδη, το αντιλαμβάνεται και ένας αδαΐς σαν και εμένα, διότι όταν πρωτοέγινε αυτή η κουβέντα πριν από ένα χρόνο, είχα πει και εγώ με τη σειρά μου από αυτόν εδώ τον τηλεοπτικό διάβλο και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι δεν είναι δυνατόν να αυξάνεται ο ΦΠΑ και να περιμένουν ότι θα έχει έσοδα το κράτος. Διότι θα έπεφτε η κατανάλωση, θα γινόταν το ένα το άλλο. Λοιπόν, τα καταλαβαίνει ένας αδαΐς, πόσο μάλλον ένας ειδικός ή πόσο μάλλον ένας υπουργός οικονομικών, αν και έχω την εντύπωση ότι ο κύριος υπουργός των οικονομικών βρίσκεται μάλλον έτσι υπό μετακόμιση ή θα βρεθεί ως ονούπο. Ξαναγυρίζω όμως στο θέμα των εισπρακτικών εταιριών. Πράγματι υπάρχει αυτή, δεν ξέρω να το πει κανείς ένδειξη, να το πει έντονη εφημολογία. Οπωσδήποτε όμως έχει υποθεί ότι μπορεί να ανατεθούν σε εισπρακτικές εταιρείες. Οδηγούμεθα στην εισπράξη των δημοσίων εσόδων από τις πρακτικές εταιρείες. Και αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει με το σύνολο των πιστωτικών καρτών που είπαμε προηγουμένως, με το σύνολο των στεγαστικών δανείων, με το σύνολο των ειδοποιητήριων που έρχονται από τις ΔΕΚΟ. Γιατί και η ΔΕΗ μπορεί να δώσει με αυτή τη λογική τα καθυστερούμενα σε φουσκωτούς και μπράβους. Η λογική, εγώ εστιάζω στη λογική. Είναι παράλογο το λογικό της υπόθεσης. Δεν μπορεί η κάθε ΔΕΚΟ που δεν έχει έσοδα να τα δίνει στους μπράβους, κύριε Μπουλιώνη, να εισπράττουν τα χρήματα. Ούτε μπορεί να απειλούν τα νοικοκυριά. Το πρωί το παιδί πρέπει να πάει με διάθεση στο σχολείο. Το πρωί όταν ξυπνάει ο μαθητής πρέπει να είναι η μητέρα του χαρούμενη, να το ετοιμάσει πρωινό. Δεν μπορεί να τις έχουν πει χίλια μύρια. Και καλά που σταμάτησαν και αυτοί λόγω της κρίσης. Και λίγο πολύ δεν ενοχλούν τον κόσμο, αλλά φαντάζομαι είχατε γνώση του τι συμβαίνει έτσι, μέσα από αυτό το όλο σύστημα. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Κύριε Τσιβελτίδη. Αισιοδοξία λοιπόν και θάρρος. Αισιοδοξία. Να μην κρατήσουμε το προηγούμενο επίλογο, να το κρατήσουμε αυτόν, γιατί η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο της εκπομπής. Λοιπόν, αισιοδοξία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αισιοδοξεί ο Έλληνας. Κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά οφείλω να πω ότι εάν συναντούσα κάπου αισιοδοξία θα μου δημιουργούσε μία τρομερή εντύπωση. Σε κάθε περίπτωση εγώ δεν λέω αισιοδοξία, εγώ λέω κουράγιο και είναι μάλλον μία συμβουλή κι αυτή. Αισιοδοξία, κουράγιο, διαλέγετε και παίρνετε είτε το ένα είτε το άλλο, είτε και τα δυο μαζί και να δούμε πού θα μας βγάλει. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.